Το θέμα έχει ως εξής. Τρεις πρώην εργαζόμενοι συμβασιούχοι βιβλιοθηκονόμοι της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών, που εργάζονταν σε αυτήν οι δύο από το 2005 και η μία από το 2010, βρίσκονται αντιμέτωποι με μία απαράδεκτη πραγματικά απέτηση. Ζητείτε από αυτούς τους εργαζόμενους να επιστρέψουν τα χρήματα της εργασίας τους πίσω. Συνοπτικά τώρα, το Μάρτιο του 2019 δεν ανανεώθηκε το πρόγραμμα στο οποίο ήταν ενταγμένοι και σύμφωνα με το οποίο εργάζονταν, ενώ ήδη από τον Ιανουάριο του ίδιου χρόνου αυτοί οι συμβασιούχοι ερευνητές και βιβλιοθηκονόμοι είχαν μείνει άνεργοι. Οι εργαζόμενοι αυτοί προσέφυγαν στη δικαιοσύνη την ίδια εποχή και με διαδοχικές αποφάσεις προσωρινών μέτρων συνέχισαν να εργάζονται κανονικά στη βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών από τον Ιούνιο του 2019 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2020. Τότε, ακριβώς τότε, το Σεπτέμβριο του 2020, έχασαν την αγωγή και τα ασφαλιστικά μέτρα, οπότε και απολύθηκαν. Μετά λοιπόν από πόσους μήνες, 1,5 χρόνο περίπου, φέτος, στις 24 Ιουνίου του 2022, έρχεται η Ακαδημία Αθηνών και με εξώδικη εντολή της ζητά το εξής εξωφρενικό. Ζητά από τους τρεις εργαζόμενους να τις επιστρέψουν πίσω τα χρήματα για το 16μηνο αυτό της εργασίας τους, δηλαδή από τον Ιούνιο του 19 μέχρι το Σεπτέμβριο του 20, χρήματα που ανέρχονται στα 13.000 ευρώ για τον κάθε ένα εργαζόμενο. Αυτούς τους μισθούς δηλαδή που αντιστοιχούν στο διάστημα που εργάστηκαν αξιοποιώντας τις δικαστικές αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων. Μάλιστα, η Ακαδημία Αθηνών ζητά αυτό το ποσό, τα 13.000 ευρώ, να επιστραφεί μέσα σε ένα μήνα, εντός 30 ημερών. Και σε αντίθετη, λέει, περίπτωση, το ποσό θα περιωθεί στην εφορία. Νομίζουμε ότι το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, έχει και κοινωνική αλλά και πολιτική διάσταση και είναι μεγάλη και η ευθύνη που έχει σήμερα το Υπουργείο και η Κυβέρνηση, εφόσον επιτρέψει, γιατί μπορεί και να μην το επιτρέψει, να εκτελεστεί το παραπάνω εξωφρενικό αίτημα. Συνεπώς, τι σκοπεύετε να κάνετε, κύριε Υπουργέ, προκειμένου να μην ισχύσει αυτή η εξώδικη εντολή της Ακαδημίας Αθηνών και να επιστρέψουν αυτοί οι εργαζόμενοι στις θέσεις εργασίας τους με συνθήκες μόνιμης, σταθερής εργασίας, με πλήρη εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα, κάτι που αποδείχτηκε η αναγκαιότητα της εργασίας, των οποίων αποδείχτηκε από τις αλλεπάλληλες συμβάσεις για τις οποίες το συγκεκριμένο Ίδρυμα, η Ακαδημία Αθηνών, επέλεξε να ανανεώνει συνεχώς αυτές τις συμβάσεις και μάλιστα με δικά της, με ίδια έξοδα, διαφορετικά θα είχε κλείσει εκείνο το διάστημα. Αυτό σας ρωτάμε και περιμένουμε την απάντηση και εμείς και οι εργαζόμενοι, αλλά και όσοι τέλος πάντων ευαισθητοποιούνται γύρω από αυτό το ζήτημα και είναι αρκετοί. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε συνάδελφε, θα απαντήσω πρώτα στο δεύτερο σκέλος ερωτήσεώς σας ως προς την επιστροφή των εργαζομένων στις θέσεις εργασίας τους με συνθήκες μόνιμης και σταθερής εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, όπως λέτε. Λοιπόν, θα πρέπει να αναφερθώ εντάχει στο ιστορικό της υποθέσεως. Δύο πρόσωπα απασχολήθηκαν στο έργο «Εξυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών» από το 2005 έως το 2011. Το 2011 προσετέθη σε αυτό το έργο και ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο την χάνει σύζυγος ενός εκ των δύο πρώτων προσώπων. Και απασχολήθηκαν στο έργο της βιβλιογραφικής τεκμηριώσεως της εργογραφίας της Ακαδημίας και της καταγραφής και σύνταξης ελληνικής βιβλιογραφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ελληνική βιβλιογραφία του 20ου αιώνος». Αυτό ήταν από τα έτη 11 έως 18. Και τα δύο αυτά έργα είχαν ενταχθεί στον ΕΛΚΕ της Ακαδημίας. Και το μεν πρώτο από το 2005 έως το 2011 χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια του ΕΣΠΑ, το δε δεύτερο από τα διαθέσιμα του κληρονοτήματος Γεωργίου Φωτεινού, τα έσοδα του οποίου μπορούν να διατίθενται, μάλλον μπορούσαν, γιατί εξαντλήθηκε,
για την οικονομική ενίσχυση ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται από ακαδημαϊκούς και τα κέντρα ερεύνησης Ακαδημίας. Αντίθετα με αυτά τα οποία ισχυρίζονται οι συγκεκριμένοι, ουδέποτε κατήρτισαν συμβάσεις με την Ακαδημία Αθηνών, ουδέποτε κάλυψαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όλες οι συμβάσεις είχαν γίνει με τον ΕΛΚΕ στο πλαίσιο των προαναφερθέντων προγραμμάτων και νομίμως μπορούσαν να ανανεώνονται κάθε έτος ως την ολοκλήρωση του προγράμματος σύμφωνα με το νόμο 2190 του 1994, 2621 του 1998 και το Προεδρικό Διάταγμα 164 του 2004. Δεν επιβάρυναν τον τακτικό προϋπολογισμό της Ακαδημίας Αθηνών ούτε την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος. Το ερευνητικό πρόγραμμα Ελληνική Βιβλιογραφία του 20ου αιώνος δεν ολοκληρώθηκε και διεκόπη το 2018 και οι συμβάσεις με τους ανωτέρω δεν ανανεώθηκαν για τον πολύ απλό λόγο ότι εξαντλήθηκαν τα διαθέσιμα του κληροδοτήματος Φωτεινού, από το οποίο το πρόγραμμα ελάμβανε χρηματοδότηση και η Ακαδημία δεν είχε άλλα κονδύλια για τη συνέχισή του. Ακολούθως, και οι τρεις προσέφυγαν, έκαναν αγωγή κατά της Ακαδημίας, ζητώντας να αναγνωριστεί μία διαφορετική σχέση από αυτή που είχαν ως τότε. Ζήτησαν και έβγαλαν προσωρινή διαταγή και υποχρεώθηκε η Ακαδημία να τους πάρει στις υπηρεσίες της μέχρι τη συζήτηση αιτήσεως. Η αγωγή τους απερίφθη με την απόφαση 1268 της 14ης Αυγούστου 2020, απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα Εργατικών Διαφορών, και με την υπαριθμόν 5297-22-2021, απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Το Μονομελές Εφετείο εξαφάνισε την εκαλούμενη και δίκασε κατ' ουσίαν, κατέληξε ότι με βάση το χρόνο σύναψης των επίδικων συμβάσεων, οι διατάξεις του αναθεωρημένου άρθρου 103 του Συντάγματος και το άρθρο 21 του νόμου 2190 του 1994, οι οποίες εφαρμόζονται εν προκειμένου, επιτρέπουν σε νομικά, στο δημόσιο και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως η Ακαδημία, να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση έργου ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλην αλλόμως αυτή η σύμβαση δεν μπορεί να μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ούτε να χαρακτηριστεί από το δικαστήριο εξ αρχής ως τέτοια αορίστου χρόνου. Στη δευτερολογία μου θα αναφερθώ στο πρώτο σας ερώτημα. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά από το πνεύμα της απάντησής σας, κύριε Υπουργέ, συντάσσεστε με την απαράδεκτη απέτηση της Ακαδημίας Αθηνών. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν λέει να επιστρέψουν πίσω τα χρήματά τους. Ναι. Λοιπόν, επειδή εσείς θα έχετε και το προνόμιο της... να έχετε την τελευταία λέξη, να πείτε τον τελευταίο λόγο, ξεκινώ. Δεν καταλαβαίνουμε αυτόν τον υπαινιγμό του συζύγου ή της συζύγου. Δυο σύζυγοι δηλαδή δεν μπορούν να εργάζονται στον ίδιο χώρο. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό, ότι ο ένας ήταν η σύζυγος. Μπορεί να συμβεί και συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Προχωράω. Οι άνθρωποι αυτοί, οι τρεις, κάλυπταν ανάγκες βιβλιοθηκονομίας της Ακαδημίας Αθηνών. Μάλλον ναι, σίγουρα ναι, κύριε Υπουργέ, διαφορετικά δεν θα είχαν προσληφθεί. Δηλαδή τι, η Ακαδημία Αθηνών χρηματοδοτούσε, πλήρωνε ένα πρόγραμμα το οποίο της ήταν αδιάφορο, μέσα από τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας που αυτή διαθέτει. Δεν ξέρω, ο συλλογισμός δεν είναι και πολύ λογικός. Φυσικά και το χρειαζόταν τώρα. Το αν ολοκληρώθηκε ή δεν ολοκληρώθηκε, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι η παθογένεια, αν θέλετε, αυτή η μεγάλη πληγή των ΕΛΚΕ, που στην ουσία είναι, θα τα πούμε και στο νομοσχέδιο που έχουμε, είναι το εργαλείο μοχλός για την ιδιωτικοποίηση και την επιχειρηματική λειτουργία των ιδρυμάτων πανεπιστημιακών και μη, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έρχομαι τώρα στο πολιτικό ζήτημα που βγαίνει από αυτήν την απόφαση. Κοιτάξτε, εάν αυτό περάσει, εάν εφαρμοστεί, εάν εκτελεστεί δηλαδή η απέτηση της Ακαδημίας Αθηνών, μπορεί να δημιουργήσει, είναι και ο Υπουργός Εργασίας εδώ, ευτυχώς, και ακούει, μπορεί να δημιουργηθεί ένα αρνητικό προηγούμενο για τους συμβασιούχους εργαζόμενους, οι οποίοι καμιά φορά, ξέρετε, θέλουν και επιδιώκουν και διεκδικούν τα δικαιώματά τους, τα αυτονόητα, τη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Αυτοί δεν φτάνει που τόσα χρόνια δούλεψαν εκεί ως όμηροι, εργασιακοί όμηροι,
με το φόβο της απόλυσης. Τώρα, επειδή δεν ανανεώνονται συνήθως τα προγράμματα στα οποία εργάζονται, τώρα τους ζητάνε να επιστρέψουν πίσω και τα χρήματα. Ποια χρήματα? Τα χρήματα για τα οποία εργάστηκαν. Είναι δυνατόν ως αχρεωστήτος, λέει, καταβληθέντα. Είναι δυνατόν να είναι αχρεωστήτος καταβληθέντα τα χρήματα τα οποία δόθηκαν για εργασία 16-15 πόσο μηνών? Είναι δυνατόν? Εν πάση περιπτώσει, δεν περιποιεί καμία τιμή, νομίζω, σε ένα ίδρυμα πνευματικό, μάλιστα, όπως η Ακαδημία Αθηνών, να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες σκληρές, εξοντοτικές, αδικαιολόγητες, γιατί τέτοιες είναι. Και να ζητά από τους εργαζόμενους πίσω λεφτά για τα οποία εργάστηκαν. Τώρα, θέλω να σας πω, απαντώντας και στην πρωτολογία σας, ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα συνέβαινε προφανώς, κύριε Υπουργέ, αν οι βιβλιοθήκες, η βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών και οι άλλες βιβλιοθήκες είχαν το αναγκαίο προσωπικό, το απαιτούμενο που χρειάζεται για να λειτουργούν, το μόνιμο εκείνο προσωπικό, όλα θα πήγαιναν μια χαρά. Δεν θα το συζητούσαμε σήμερα αυτό. Και εξ αυτού του λόγου είναι πολύ μεγάλες οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και των δικών σας βεβαίως, για το ότι καμιά κυβέρνηση, μα καμία, ειδικά στο ζήτημα των βιβλιοθηκών, δεν έκανε απολύτως τίποτα έτσι ώστε στοιχειωδώς να καλυφθούν οι ανάγκες αυτού του σημαντικού, του πολύ σημαντικού κλάδου των βιβλιοθηκών. Και κλείνοντας, να πω εδώ, πολιτική απόφαση, κύριε Υπουργέ, για να, και νομοθετική, πήρατε για να μην έχουν το δικαίωμα οι συμβασιούχοι να μονιμοποιούνται. Την απαγόρευση των μονιμοποιήσεων την κάνατε μέχρι και συνταγματικό άρθρο, το 103. Γιατί λοιπόν δεν παίρνετε μια πολιτική απόφαση, δεν κάνετε μια νομοθετική ρύθμιση, εσείς θα βρείτε πώς. Έτσι ώστε τα δεδουλευμένα, απευθύνομαι και στον Υπουργό Εργασίας, τα δεδουλευμένα των εργαζομένων για μας είναι ιερά. Να μην έχει κανένας δικαίωμα να τα ζητήσει πίσω. Γιατί άμα αρχίσουν να μας παίρνουν και τα δεδουλευμένα, τότε δεν ξέρω για ποιο λόγο να δουλεύουμε. Αυτά. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε, στην άλλη θα να διευθυνήσω δύο πράγματα. Το πρώτο, δεν υπήρχε κανένας υπαινιγμός ως προς το ότι ήταν σύζυγοι. Ανέφερα τα πραγματικά γεγονότα απλώς. Το δεύτερο, πραγματικά δεν κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και συμμετείχαν στα δύο συγκεκριμένα προγράμματα που σας ανέφερα. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται για το πρώτο σας ερώτημα, για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα. Λοιπόν, εδώ πέρα θα αναφέρω τα στοιχεία. Η πραγματικότητα είναι ότι από την ώρα που έπαψαν να αμείβονται από το πρόγραμμα Φωτεινός, από το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα Φωτεινός, υπήρχε πρόβλημα από πού θα χρηματοδοτηθούν. Με την προσωρινή διαταγή που πήρανε στις 16 του 2019, η Ακαδημία αποδέχτηκε προσωρινά τις υπηρεσίες τους και τα χρήματα καταβλήθηκαν από το κράτος, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι αυτό το οποίο έδωσε τα χρήματα. Έπαψαν πλέον να καλύπτονται για αυτό το χρονικό διάστημα που αναζητούνται τα χρήματα από τα προγράμματα. Δεν υπήρχαν και χρήματα άλλωστε. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με έγγραφό του προς τη Διεύθυνση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, ενημέρωσε για την έγκριση της πίστωσης και προσέθεσε ότι εάν η αγωγή των τριών εργαζομένων απορριφθεί τελεσίδικα, θα πρέπει να επιστραφούν τα αντίστοιχα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Το ίδιο επανέλαβε και με ένα δεύτερο έγγραφό του στις 8 Εβδόμου του 2020. Η Ακαδημία Αθηνών εξέτασε το θέμα στις 6 Ιουλίου και έκανε τις ακόλουθες παρατηρήσεις. Υπάρχει μία απόφαση του Αρείου Πάγου επί του θέματος, της Ολομελίας μάλιστα, η απόφαση 4 του 2021. Είναι η πιο πρόσφατη απόφαση, η οποία λέει το εξής. Στις περιπτώσεις άκυρης και εν γέννη ελαττωματικής ή και ανύπαρκτης συμβάσεως, όπως την προκειμένη περίπτωση που ακυρώθηκε αναδρομικά, εφόσον ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του,
και ο εργοδότης αποκομίζει ωφέλεια από την εργασία αυτή, που η ωφέλεια είναι η αξία της εργασίας, δηλαδή στην αμοιβή την οποία ο εργοδότης θα κατέβαλε σε άλλον εργαζόμενο για την ίδια εργασία, εάν υπήρχε έγκυρη σύμβαση. Επειδή λοιπόν ο εργοδότης ωφελήθηκε από την εισπραχθής αυτή αξία, οφείλει αμοιβή στον εργαζόμενο. Διότι αν δεν την καταβάλει, θα γίνει αδικαιολόγητα πλουσιότερος και θα οφείλει να επιστρέψει τον πλουτισμό βάσει των διατάξεων του αστικού κώδικα για δικαιολόγητο πλουτισμό. Με βάση αυτά και με το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι επέστρεψαν βάσει δικαστικής αποφάσεως, έστω και αν κρίθηκε εκ των υστέρων ελαττωματική και άκυρη, και προσέφεραν τις εργασίες τους, οφείλεται αμοιβή στον εργαζόμενο. Εάν δεν καταβληθεί, τότε θα μπορούσαν να τη διεκδικήσουν, διότι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους. Αυτή είναι η θέση της συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών και νομίζω ότι και αυτή είναι η ορθή θέση βάσει της πάγιας νομολογίας του Αρείου Πάγου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προσέφεραν υπηρεσίες, παρότι βασίζονταν σε μια ελαττωματική σύμβαση άκυρη εκ των υστέρων, τα χρήματα αυτά ορθώς κατευλήθησαν σε αυτούς και δεν μπορούν να αναζητηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με την υπαρτική. Ας μείνουμε στις αποφάσεις του Αρείου Πάγου, οι οποίες διευκρινίζουν με άριστο τρόπο το θέμα. Το μόνο που μπορώ να πω εδώ ως σχόλιο είναι οι υπηρεσίες του κράτους να λαμβάνουν υπόψη τις αποφάσεις αυτές, τις νομολογιακές, που είναι εξαιρετικά σημαντικές. Ωραία. Και να μην μπλέκουμε σε δικαστικές διαμάχες χωρίς λόγο. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε.